υπήρχε ένα συνθηματικό. Αυτό είναι το μικρό μας μυστικό και δεν το λέμε ούτε στη μαμά ούτε στα άλλα παιδιά. Καταγγελόμενη νηπιαγωγός φωτογράφιζε αυτές τις πράξεις. Μετά τις 4 καταγγελίες σε βάρος νηπιαγωγού παιδικού σταθμού χωριού του Δήμου Καβάλας για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν αν αυτή η υπόθεση σχετίζεται με τη σύλληψη 43χρονου στη Δράμα, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας. Οι αρχές θεωρούν πως οι δύο υποθέσεις ενδεχομένως να συνδέονται, καθώς από τη μία στην κατοχή του 43χρονου εντοπίστηκε το μεγαλύτερο υλικό παιδικής πορνογραφίας που έχει βρεθεί ποτέ στην Ελλάδα, ενώ από την άλλη η νηπιαγωγός φαίνεται να φωτογράφιζε τα παιδιά, σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας Χρυσόστομο Βελάκη. Υπήρχε ένα συνθηματικό. Αυτό είναι το μικρό μας μυστικό. Και δεν το λέμε ούτε στη μαμά ούτε στα άλλα παιδιά. Θα πρέπει και οι υπόλοιποι γονείς να δουν μήπως υπήρχαν μικρά μυστικά με τα δικά τους παιδιά. Και αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη παιδαγωγό, όχι στους λοιπούς παιδαγωγούς του συγκεκριμένου παιδικού σταθμού. Αυτό το οποίο οδήγησε στον κλονισμό της εμπιστοσύνης καταρχήν απέναντι στην συγκεκριμένη νηπιαγωγό ήταν οι καταγγελίες των υπολείπων παιδιών, όπου από μητέρα καταγγέλλοντος πληροφορήθηκε η μητέρα του συγκεκριμένου ανηλίκου το τι συμβαίνει. Στην πορεία αυτά τα οποία διαπιστώθηκαν είναι απόλυτα εντυπωσιακά, αλλά και ταυτόχρονα δημιουργούν και μία ανατριχίλα, διότι ανήλικο παιδί είπε ότι είδε το δικό μας παιδί να υφίσταται συγκεκριμένες πράξεις. Αυτές οι πράξεις δεν επιδέχονται παρερμηνιών, γιατί με την κατεύθυνση της παιδοψυχολόγου αυτά τα πράγματα κατεγράφησαν σε βιντεοληπτικό υλικό και περιγράφονται. Άρα όποιος δει αυτό το υλικό θα καταλάβει άμεσα για τι πράγμα μιλάμε. Από τα υπόλοιπα ανήλικα παιδιά καταγγέλθηκε ότι η καταγγελόμενη νηπιαγωγός φωτογράφιζε αυτές τις πράξεις την ώρα που τις τελούσε. Και όταν αυτό λέγεται από ανήλικα παιδιά και γίνεται και στα δύο φύλλα, καταγγέλλεται ότι γίνεται, εάν αποδειχθεί αληθές, κάπου άλλου παραπέμπει το μυαλό. Δηλαδή όταν τελείς κάποιες πράξεις και τις φωτογραφίζεις, αμέσως σκέφτεσαι την έννοια του κέρδους ή του ωφέλους. Και αυτό είναι που ζητούμε επίσης να διερευνηθεί με την υποβληθής αμήνυση. Εμείς δεν λέμε καταρχήν τίποτε τώρα. Επιφυλασσόμεθα να πούμε δυνάμεις στοιχείων και εφόσον προκύψουν στη συνέχεια.